Κυρία Δάγκα, ακούσαμε τον κύριο Ρούπα και είπε κάποια στιγμή, σημείωσα κιόλας, για μια αδυναμία σύγκληση σε επίπεδο οργάνων κιόλας. Την διαπιστώσαμε, όπως είπε ο κύριος Ρούπας, αυτή την αδυναμία της σύγκλησης. Αυτό όμως λέτε κι εσείς ότι μέσα σε αυτούς τους οργανισμούς και σε αυτούς τους μηχανισμούς τελικά δεν μπορούμε να αισθανόμαστε και τόσο ασφαλείς, γιατί καμία ασφάλεια δεν μας προσφέρουν. Ενώ θα έπρεπε και ενώ υποτίθεται ότι τα σύνορα της Ευρώπης είναι τα σύνορα της Ελλάδας, εσείς λέτε ακριβώς αυτό το πράγμα. Αλλά ναι, ποια θα έπρεπε να είναι όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση όπου έχουμε ως δεδομένο, αν θέλετε, αυτή την εχθρική αντιμετώπιση από τη γείτονα χώρα. Ποια θα έπρεπε να είναι η δικιά μας στάση ως ελληνική κυβέρνηση, ως ελληνικό κράτος. Αν θέλετε, η τουρκική προκλητικότητα που δεν εκφράζεται σήμερα, γιατί παραβιάσει, αν θέλετε, του εναέριου χώρου ή διάφορες άλλες κινήσεις με τις ναύτεξ και μια σειρά άλλα γεγονότα υπήρχαν και κλιμακώνονται σήμερα στην Κυπριακή ΑΟΣ, που είδαμε ότι τελικά η δίθεν τζούφια γεώτρηση δημιουργείται τελεσμένα στο συγκεκριμένο χώρο όσον αφορά τα σύνορα της Κυπριακής ΑΟΣ και αντίστοιχα βέβαια αντανακλά τους τεράστιους ανταγωνισμούς που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ανταγωνισμούς που το ΚΚΕ σταθερά αποκαλύπτει και μάχεται ενάντια στους ανταγωνισμούς ενεργειακούς και, αν θέλετε, γεωπολιτικούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, που επιβεβαιώνει, αν θέλετε, ότι μέσα σε αυτές τις συμμαχίες ο λαός μας, όπως και οι υπόλοιποι λαοί, καμία ασφάλεια δεν μπορούν να νιώθουν. Τι εννοούμε με αυτό? Σε αυτές τις συμμαχίες είμαστε που ουσιαστικά γκριζάρεται το Αιγαίο. Γιατί το ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει σύνορα, αναγνωρίζει μόνο ενιαίο επιχειρησιακό χώρο. Θυμάστε τι είχαν απαντήσει οι αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ σε αντίστοιχες εξελίξεις που είχαμε πριν λίγους μήνες, ότι κοιτάξτε να δείτε, βρείτε τα μεταξύ σας, γιατί είστε νατοικοί σύμμαχοι. Μέσα στο ΝΑΤΟ είμαστε που υπογράφονται αυτές οι απαράδεκτες συμφωνίες που εμπεριέχουν μέσα το σπέρμα του εθνικισμού και του αλυτρωτισμού, οδηγώντας τους λαούς κατά το διέρη και βασίλευε στους ανταγωνισμούς αναμεταξύ τους. Και να με συγχωρείτε, αλλά εν πάση περιπτώσει η ασφάλεια δεν μπορεί να νιώθει ο λαός μας όταν η σημερινή κυβέρνηση ως νατοικότερη των νατοικών προχωράει συγκεκριμένους σχεδιασμούς στα πλαίσια της κόντρας και των ανταγωνισμών που υπάρχουν ανάμεσα σε ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ρωσία και Κίνα απ' την άλλη. Και σε αυτά τα πλαίσια πρέπει να δούμε και τις σημερινές εξελίξεις με αφορμή την τουρκική προκλητικότητα, γιατί η απάντηση σε αυτά δεν μπορεί να είναι ούτε, αν θέλετε, ο ενδοτισμός, που σημαίνει ότι οδηγούμαστε σε συνδιαχείριση στα πλαίσια του Αιγαίου, ούτε βέβαια απάντηση μπορεί να είναι σε αυτές τις εξελίξεις τις κρίσιμες οι λεονταρισμοί. Για μας, απάντηση για τα συμφέροντα του λαού μπορεί να είναι μόνο η απεμπλοκή από αυτούς τους επικίνδυνους σχεδιασμούς αυτών των υπεριαλιστικών συμμαχιών, με το λαό να επιλέγει την αποδέσμευση της χώρας μας και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τον ΝΑΤΟ. Τι λέτε όμως, τι απαντάτε όμως σε αυτούς που λένε ότι εάν τα πράγματα είναι έτσι τώρα μέσα σε αυτούς τους μηχανισμούς, σε αυτές τις συγκυρίες και σε αυτές τις συμμαχίες, με ή χωρίς εισαγωγικά, βάλτε τη λέξη συμμαχίες και όλες τις υπόλοιπες λέξεις, τότε πώς θα ήταν αν ήμασταν εκτός, ότι θα ήμασταν πολύ μόνοι, ότι τότε δεν θα είχαμε καμία δύναμη, ότι τότε δεν θα μας υπολογίζει κανένας και πώς θα αντιμετωπίζαμε αυτή την προκλητικότητα? Αυτό που επιβεβαιώνεται πάντως είναι ότι σήμερα είναι μόνη της η Ελλάδα όσον αφορά τον ίδιο το λαό της, έτσι πώς θα υπηρετηθούν οι εργαζόμενοι και ο ίδιος ο λαός της. Μόνη της είναι. Γιατί τώρα μην μου πείτε ότι η απάντηση ήταν το γλυκανάλαιο, το ευχολόγιο που εκ των υστέρων ήρθε η Ευρωπαϊκή Ένωση και έβγαλε τη συγκεκριμένη ανακοίνωση. Μην μου πείτε ότι αυτό μπορεί να είναι απάντηση σε αυτή την τουρκική προκλητικότητα. Γι' αυτό λέμε ότι το επόμενο διάστημα χρειάζεται ο λαός μας να βρίσκεται σε επαγρύπνηση, πολύ περισσότερο αν θέλετε με την ίδια τη στάση του και την ψήφο του στην κάλπη στις 7 Ιούλη, να καταδικάσει όλες εκείνες τις δυνάμεις που ουσιαστικά τον οδηγούν σε αυτό το επικίνδυνο παζάρι των ανταγωνισμών και ουσιαστικά, ξέρετε, όπου μαλώνουν τα βουβάλια, την πληρώνουν τα βατράχια, λέει ο σοφός λαός μας. Άρα καμία ασφάλεια, καμία διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων και την προστασία του ίδιου του λαού μας δεν μπορούν να
εξασφαλίσουν αυτοί οι λαοί που έχουν, αυτοί οι σύμμαχοι που λέμε, έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ, που έχουν ματώσει κυριολεκτικά τους λαού. Κυρία Δάγκα, η οποία είναι υποψήφια βουλευτής επικρατείας με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Και κυρία Δάγκα, είχαμε μείνει στο σημείο που όλοι συμφωνούν για αυτή την περίφημη ανάπτυξη. Το ερώτημα είναι πώς αυτή θα επιτευχθεί. Και το δεύτερο βεβαίως μεγάλο ερώτημα είναι με ποιους και για ποιους. Εγώ θα αντιστρέψω το ερώτημά σας. Το ζήτημα είναι από ποιον και για ποιον θα είναι αυτή η ανάπτυξη. Γιατί η αλήθεια είναι ότι και η δίκαιη ανάπτυξη που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και η βιώσιμη ανάπτυξη που λέει η Νέα Δημοκρατία, έχουν ένα κοινό παρανομαστή. Μη μου πείτε τώρα ότι ένας επιχειρηματικός κολοσσός θα κάνει επενδύσεις για φιλανθρωπικό σκοπό, για το κέρδος θα κάνει. Άρα, ποιος είναι ο κοινός παρανομαστής? Ότι για να μπορέσει να εξασφαλίσει κέρδη ο επιχειρηματικός κολοσσός και να έχουμε ανάπτυξη, ουσιαστικά πρέπει να αυξηθεί η εκμετάλλευση των ίδιων των εργαζομένων και βέβαια χρειάζεται μια κρατική πολιτική που θα παρέχει απλόχερα προνόμια και φοροαπαλλαγές στα μονοπόλια, τα οποία βέβαια τα αρπάζει από τον ίδιο του λαό. Για αυτή την ανάπτυξη συζητάμε εδώ πάνω στο τραπέζι και εδώ να πούμε και την αλήθεια, βαφτίζονται μεσαία στρώματα ακόμα και αυτοί που έχουν 12.000 ή 15.000 ευρώ εισόδημα. Η αλήθεια όμως είναι ότι σε αυτές τις συνθήκες αυτής της ανάπτυξης αυτοί που θυσιάζουν τις ανάγκες και τα δικαιώματά τους είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι και ο λαός, η νεολαία μας. Μπορούμε να κάνουμε ένα λογαριασμό, ένα ταμείο. Μαζί δε στηρίξανε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ουσιαστικά το Μνημόνιο 1, το Μνημόνιο 2 και βέβαια και το Μνημόνιο 3 της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που έδινε, ήταν τα απαραίτητα εργαλεία για να μπορέσει να ξελασπώσει από αυτή τη βαθιά καπιταλιστική κρίση το κεφάλαιο. Μαζί δεν το στηρίξανε. Μαζί δεν ήτανε που ουσιαστικά στηρίξανε τη μείωση στους φόρους από 15 σε 10% όσον αφορά τα διανεμόμενα κέρδη, δηλαδή τα μερίσματα, όταν δίνονταν τα δωράκια 20 εκατομμύρια ευρώ στους φαρμακοβιομήχανους. Λέω, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ γίνανε αυτά. Αυτά τα χρόνια. Και το λέμε αυτό γιατί το ΚΚΕ έχει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, τις οποίες τις κατέθεσε και μέσα στη Βουλή με προτάσεις νόμου, με τροπολογίες. Προτάσεις νόμου, όπως για παράδειγμα η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, η επαναφορά της 13ης, 14ης σύνταξης ολόκληρης, του 13ου, 14ου μισθού στο δημόσιο, για τα 751 ευρώ κατώτατο μισθό, όπως επίσης έχει καταθέσει και τροπολογίες για την κατάργηση του έμφυα, έχει καταθέσει τροπολογίες για να ενταχθούν οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες, έμποροι, επιστήμονες στο αφορολόγητο, όπως οι μισθωτοί και οι αγρότες, έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για τις γυναίκες, για να μπορεί μια γυναίκα να παίρνει το επίδομα το κετού 1.000 ευρώ που τόκωσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το ΠΑΣΟΚ, το δίνουν μόνο σε όσες γυναίκες γεννούν στο σπίτι και αυτή την αθλειότητα τη διατήρησε και σημαίνει. Παρ' όλα αυτά, κυρία Δάκα, σας κατηγορούν ότι είναι πολύ σωστά αυτά που λέτε και βεβαίως έχει κατέβει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με συγκεκριμένες προτάσεις, αλλά είναι μαξιμαλιστικές και ενώ δεν ψηφίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αυτές τις ελαφρύνσεις, αν θέλετε, όχι στο maximum που μπορεί να είχε, που θα έπρεπε, αν θέλετε, να έχει ο κάθε εργαζόμενος, ο κάθε πολίτης αυτής της χώρας, και ότι λέτε όχι έστω και στα λίγα που μπορεί να δώσουν στον πολίτη και που μπορεί να τον κάνουν να ανασάνει. Νομίζω και ότι οι τηλεθεατές μας σήμερα αυτό που κρίνουν είναι ότι σήμερα για να μπορούν να πάρουν μία ανάσα χρειάζεται να καταργηθεί αυτό το έσχος των ελαστικών σχέσεων εργασίας που βιώνουν σήμερα τα νέα παιδιά. Πρέπει να καταργηθεί αυτό το έσχος το να αντιμετωπίζονται οι ανάγκες μας ως κόστος. Γιατί στις σημερινές συνθήκες είναι που τα δημόσια νοσοκομεία γίνονται χορηγοί των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, γιατί όλες διαδοχικά οι κυβερνήσεις και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κλείνει την κάνουλα της κρατικής χρηματοδότησης για τα δημόσια νοσοκομεία και εξασφαλίζει ένα ελάχιστο δίκτυο προστασίας για αυτόν τον κόσμο, τον οποίο με την πολιτική της Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και σήμερα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τον έχει εξαθλειώσει. Αυτά βέβαια, αν θέλετε, είναι κεντρικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και υλοποιούνται και σε άλλες χώρες, όπως από την συγκυβέρνηση σοσιαλδημοκρατών
δεξιών χριστιανοδημοκρατών στη Γερμανία και μην μου πείτε ότι εκεί ακολουθείτε μια φιλολαϊκή πολιτική, μάλλον συντηρητική. Άρα, αυτές τις προτάσεις που καταθέτει το ΚΚΕ για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία, για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν παιδεία, για να μπορεί σήμερα να εξασφαλίζεται δημόσια και δωρεάν αγωγή και φροντίδα των παιδιών προσχολικής ηλικίας, που την νομοθέτησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή, και σήμερα εκατοντάδες, χιλιάδες νέα ζευγάρια αντιμετωπίζουν την ανασφάλεια που θα πάει το παιδί τους νηπιαγωγείο ή προνήπιο, που θα πάει μέσα σε κοντέινερ να κάνει μάθημα και χωρίς μόνιμους εκπαιδευτικούς. Και επειδή μου το ρωτήσατε, κοιτάξτε, αυτές τις προτάσεις νόμου και τις τροπολογίες τις πέταξε στο καλάθι των αχρήστων η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και βέβαια δεν έβγαλαν άχνα ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε το ΠΑΣΟΚ. Όπως για παράδειγμα την πρόταση που κατέθεσε το ΚΚΕ, μάλλον την τροπολογία 15 Μάη, για την μη μείωση του αφορολόγητου. Μάλιστα. Κύριε Μαρκούλη, είδατε πώς όμως την έφερε μετά από λίγο καιρό η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και στην ίδια τροπολογία έφερε μαζί και την κατάργηση μια σειρά άλλων μέτρων, όπως η μείωση του ένφια, όπως ήταν η κατάργηση της φοράς κοινωνικής αλληλεγγύης για εισοδήματα 12.000 έως 30.000 ευρώ. Αυτά τα έφερε στην ίδια τροπολογία ουσιαστικά. Η ανάπτυξη... Και εμείς λέμε ότι για να μπορέσει το επόμενο διάστημα να πάρει ανάσες ο λαός μας, για να μπορεί να ανοίξει ένας δρόμος ανάπτυξης που να υπηρετεί τα δικά του συμφέροντα, χρειάζεται και στις 7 Ιούλη να έχει ένα ισχυρό ΚΚΕ που κύριε να μπορεί να δώσει τη φορά μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αντιλαϊκή αυτή κυβέρνηση. Η ανάπτυξη που όλοι λοιπόν εδώ σε αυτό το τραπέζι συμφωνούν ότι πρέπει να έρθει, πώς μπορεί να έρθει, πώς μπορεί να επιτευχθεί και να μην είναι απλά ένα ευχολόγιο και μια γενικόλογη συζήτηση. Μπράβο, έχετε δίκιο ότι είναι έτσι όπως το λένε όλοι. Είναι ένα ευχολόγιο. Διότι άμα σου λέει θέλουμε να γίνει το τάδε μέτρο, το τάδε μέτρο, το τάδε μέτρο, ο Παπαναστασίου και ο Βενιζέλος έλεγε άμα προτείνεις για ένα μέτρο να πεις και πού θα βρεις τα λεφτά να το εφαρμόσεις. Εδώ λοιπόν λέει το κουκουέ, αυτό θέλουμε εκείνο, το οποίο δεν θέλει ποτέ να συγκυβερνήσει. Μέτρα, μέτρα, σημάζωξη των λαών, πάμε, ελάτε κάτω, αλλά πουθενά. Από πού θα βρούμε τα λεφτά για αυτή τη δουλειά. Δεν το λέει ποτέ. Αφήστε τώρα το κουκουέ να όχι, μου επιτρέψετε. Γιατί το κουκουέ συγκρούεται με αυτό το σημερινό σάπιο σύστημα έχω που λογαριάζει τις ανάγκες μας ως κόσμος. Αφήστε που είναι. Απευθυνθήκατε είναι μέρος του συστήματος και του κουκουέ. Αφήστε το είναι μέρος του συστήματος. Μόνο το κουκουέ συγκρούεται με αυτό το σάπιο σύστημα. Και είναι το μοναδικό κουκουέ στην Ευρώπη που δεν έχει καταργηθεί. Όλα στην Ευρώπη καταργηθήκαν, το υλικό υπάρχει. Το κουκουέ καταργήθηκε στο Βιτιέντο και δεν κατέληξε. Λοιπόν, γι' αυτό είναι εδώ την επόμενη μέρα όταν μας λένε ότι πούμε, δεν υπάρχει λοιπόν, εναλλακτική λύση. Το κουκουέ είναι λοιπόν, δυνατό, δεν σταθερό έχουν καταλάβει, και δίνει καθημερινές μάχες. Ένα ισχυρό κουκουέ την επόμενη μέρα για τους μαθητές και τις μαθήτριες 17 χρονών αλλά και τους νέους και τις νέες που βρίσκονται σε μεγαλύτερη ηλικία σημαίνει ότι θα είναι την επόμενη μέρα πιο δυνατή η δική του δύναμη. Και με ένα ισχυρό ΚΚΕ μπορεί να ισχυροποιήσει εκείνη τη μαχητική δύναμη η οποία πάλεψε μαζί με τους μαθητές για ένα σχολείο που θα μορφώνει, δεν θα εξοντώνει, που παλεύει για τα σύγχρονα δικαιώματα της νεολαίας για να μπορούν να δουλεύουν στο αντικείμενο σπουδών με αξιοπρεπείς μισθούς, με σταθερό ωράριο εργασίας και με μέτρα προστασίας της υγείας τους για να μπορούν τα νέα ζευγάρια με βάση τις σύγχρονες δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνολογίας να απολαμβάνουν όλο αυτό το πλούτο και να μπορούν τα παιδιά τους να έχουν δωρεάν προσχολική αγωγή. Σήμερα ένας 17χρονος έχει να κερδίσει πάρα πολλά από ένα ισχυρό ΚΚΕ, γιατί την επόμενη μέρα θα σημαίνει ακόμα πιο κάτω η ναζιστική εγκληματική Χρυσή Αυγή, που με σιγουριά θα βλέπει την πλάτη του ΚΚΕ. Ένα ισχυρό κουκουέ, γιατί έχει κύριε σχέδιο Ρούπα για το σήμερα και για το αύριο ανατρεπτικό ενάντια στο σύστημα που σήμερα βασανίζει την νεολαία μας.